Αυτή την κουβέντα ήθελα να την κάνουμε καιρό. Και ενδεχομένως για κάποιους από εσάς αυτή η συζήτηση να δημιουργήσει και μια έκπληξη. Ειδικά σε εσάς που δεν με γνωρίζετε πολύ καιρό, που δεν έχετε παρακολουθήσει την δουλειά μου, δεν με έχετε παρακολουθήσει δηλαδή και δεν με έχετε γνωρίσει στην εξέλιξη του χρόνου. Γιατί είμαι κάποιος που λειτουργεί κοντά στον αθλητισμό και ειδικά κοντά στο ποδόσφαιρο εδώ και 3 δεκαετίες. Για την ακρίβεια, αυτές τις μέρες τις έκλεισα τις 3 δεκαετίες και έχω κάνει πολλά διαφορετικά πράγματα. Μικρά, μεγάλα, δεν έχει καμία σημασία. Λέω όμως ότι μέσα από όλα αυτά, αν κάποιος με παρακολουθούσε καιρό, αν είχε διαβάσει το πρώτο μου βιβλίο, αν με έχει παρακολουθήσει στις ραδιοφωνικές εκπομπές, θα είχε καταλάβει αρκετά πράγματα για μένα και άρα ενδεχομένως όλο αυτό που θα ακούσει σε αυτό το βίντεο να μην του προκαλέσει και κάποια έκπληξη, να μην γίνει και πολύ σοφότερος. Άρα εσείς που είστε πιστοί, μπορείτε να το κάνετε skip αυτό το βίντεο και να μην προχωρήσετε. Το κάνω περισσότερο για τους νεότερους και το κάνω ειδικότερα για τους νεότερους που είτε τώρα ακολουθούν, κάνουν τα πρώτα τους βήματα στα media σε σχέση με τον αθλητισμό και τον ποδόσφαιρο. Δεν λέω ακριβώς δημοσιογράφοι, γιατί οι δημοσιογράφοι είστε και είμαστε όλοι μας, γιατί όλοι έχουμε δημόσιο λόγο πια, γιατί όλοι έχουμε social media. Λέω λοιπόν ότι αυτοί που θέλουν να εργαστούν στα media ή που ήδη εργάζονται στα media και κάνουν τώρα τα πρώτα τους βήματα, νομίζω ότι θα βρουν αξία σε αυτήν την συζήτηση. Φυσικά αξία θα βρείτε και όλοι οι υπόλοιποι που έχετε ανοιχτά αυτιά και μπαίνετε στην διαδικασία να έρθετε στη θέση του άλλου, να προβληματιστείτε λίγο παραπάνω, να καταλάβετε λίγο περισσότερα πράγματα. Λέω λοιπόν ότι κάποιος σαν εμένα, που μετά από τόσα χρόνια θεωρητικά δεν θα έπρεπε τώρα να προσπαθεί να πείσει σε σχέση με τα κίνητρά του, με τον τρόπο με τον οποίο βλέπει το ποδόσφαιρο, στέκεται απέναντι στο ποδόσφαιρο, αναπτύσσει σκεπτικό, γράφει την άποψή του, λέει την άποψή του. Κάποιος σαν εμένα που το κάνει αυτό πολλά χρόνια, θεωρητικά δεν θα έπρεπε να μπαίνει στη διαδικασία κάθε τόσο και λιγάκι να αποδεικνύει ότι είναι ελέφαντας. Από την άλλη την πλευρά, σας καταλαβαίνω. Με όλα αυτά που τα ερεθίσματα που παίρνετε από όλους αυτούς που λειτουργούν σε αυτό το χώρο, δεν τους λέω δημοσιογράφους, γιατί ο δικός μου ορισμός σε αυτή την έννοια είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν που δίδεται τα τελευταία χρόνια σε αυτή την ιδιότητα. Λέω λοιπόν ότι με όλα αυτά που βλέπετε, ακούτε, διαβάζετε, είναι φυσιολογικό όλους εμάς να μας βάζετε στο ίδιο τσουβάλι και να μας απαξιώνετε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι έτσι. Επίσης δεν σημαίνει ότι κάθε ένας από εμάς πρέπει να μπαίνει σαν jukebox κάθε φορά στη διαδικασία να λέει όλο το τραγούδι από την αρχή, ώστε όλοι να μπείτε στο νόημα. Ή ότι όλοι όσοι διαβάζουν ή ακούν έναν σαν εμένα, ότι είναι πελάτες σε ένα jukebox που ρίχνουν το κέρμα και παραγγέλνουν το τραγούδι. Τα λέω όλα αυτά γιατί τα βλέπω, τα διαβάζω, τα ακούω και πώς να το πω σωστά. Με εκνευρίζουν πολύ. Με εκνευρίζει που μας βάζετε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Με εκνευρίζει που δίνετε σημασία σε όλους, σε αυτούς που καταλαβαίνετε ότι ο λόγος τους είναι τοξικός, ότι σας εκνευρίζει, ότι αντιλαμβάνεστε σκοπιμότητα, αντιλαμβάνεστε ένα συμφέρον που υπηρετείτε. Θεωρείτε ότι ο άλλος τα παίρνει και ότι γι' αυτό το λόγο λέει αυτό, λέει εκείνο, είναι τσάτσος, είναι λαμόγιο, είναι οτιδήποτε. Δεν με αφορά, δεν με απασχολεί και δεν είμαι και κάποιος που εδώ κάνει αυτό το βίντεο για να υπερασπιστεί το συνάφι του. Δεν υπάρχει κανένα συνάφι και εγώ δεν είμαι μέλος κάποιου συναφιού. Συνεπώς, σε ό,τι με αφορά, επειδή με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό, σας λέω ότι αν ενοχλεί εμένα κάποιον που λειτουργεί εδώ 30 χρόνια και που έχει την τρέλα, την κάβλα να φτιάχνει ένα κανάλι στο YouTube για να μιλά για αυτό που του αρέσει, για το ποδόσφαιρο, το οποίο μελετά, το οποίο για να φτάσει να το καταλαβαίνει σε κάποιο ικανοποιητικό βάθος έχει φάει τα χρόνια του στα γήπεδα, στα διαβάσματα, στα πειράματα, στα οτιδήποτε. Λέω, αν λοιπόν ενοχλεί εμένα, σκεφτείτε σε τι θέση βάζει κάποιο νέο παιδί που τώρα παίρνει τις πρώτες του παραστάσεις, βλέπει εσάς να επικροτείτε τον κάθε καραγκιόζη, να δίνετε σημασία στον κάθε καραγκιόζη, να κάνετε like στον κάθε καραγκιόζη, να δίνετε views στον κάθε καραγκιόζη, με όποιο μέτρο θέλετε να το μετρήσουμε όλο αυτό, του δείχνετε το δρόμο του κάθε ενός από τους πιτσιρικάδες που σήμερα θέλουν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή λένε, για δες, αυτός πουλάει, είναι μια χαρά, τον ξέρουν όλοι, βγάζει λεφτά. Δεν είναι έτσι ρε μάγκες. Δεν είναι έτσι γιατί εσείς ορίζετε τι περιεχόμενο θα παίρνετε. Και σε αυτήν ειδικά την εποχή που ζούμε, που όλα είναι μετρήσιμα, εσείς ορίζετε το ποιος είναι αυτός που είναι εμπορικός και αυτός που δεν είναι εμπορικός. Άρα αν θέλετε να αλλάξουν οι αξίες, η αισθητική, ο πολιτισμός και τελικά ο λόγος όλων αυτών που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, με τον μπάσκετ, με τον επαγγελματικό αθλητισμό,
Εσείς πρέπει να το αλλάξετε με τη δική σας συμπεριφορά. Αφήστε τι κάνουμε εμείς. Ο κάθε ένας από εμάς, από κάπου έρχεται, κάποιο συμφέρον υπηρετεί, από κάπου τα παίρνει, που είναι παλαβός, είναι τρελός, είναι μαλάκας, είναι οτιδήποτε. Δεν με αφορά αυτό το τι είναι ο καθένας από εμάς. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Αν εσείς θεωρείτε ότι ο Σαμπράκος λέει ότι του είπε ο Χοντρός, ο Λεπτός, ο Ρώσος, ο Πόντιος, ο Πράκτορας και οποιοδήποτε, μην τον ακούτε, μην τον διαβάζετε, μην του δίνετε σημασία. Αλλά μην ψάχνετε σε κάποιον σαν εμένα που εκφράζεται για όλες τις ομάδες, που μιλά για όλες τις ομάδες, που δεν έχει πρόβλημα να μιλά για όλες τις ομάδες, γιατί δεν εκφράζω συναισθήματα, οπαδικά αισθήματα. Είμαι μια ομάδα, όλοι ξέρετε τι ομάδα είμαι, αλλά είμαι για μένα. Και αυτά τα έχω λυμμένα με τον εαυτό μου εδώ και δεκαετίες. Εγώ εκφράζομαι ως κάποιος που αγαπά το ποδόσφαιρο. Το γουστάρω το ποδόσφαιρο σε όποιο επίπεδο κι αν είναι. Ακόμη και όταν πηγαίνω και βλέπω μικρά παιδιά να παίζουν ή ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο ή ωμέγα εθνική. Δεν με απασχολεί αυτό. Περνάω το ίδιο καλά. Γιατί μου αρέσει το παιχνίδι. Γιατί προσπαθώ να καταλάβω το παιχνίδι. Γιατί με μαγεύει μια ενέργεια, μια τακτική, μια φάση ρε παιδάκι μου, το οτιδήποτε. Ακόμη και το να πάω στο γήπεδο και να παρατηρώ τους ανθρώπους και να συναναστρέφω με τους ανθρώπους. Και γι' αυτό, όπως κάποιοι από εσάς το έχετε διαπιστώσει, είμαι πάντα ανοιχτός να κάνω συζήτηση. Συζήτηση όμως, όχι να απαντώ σε μην ελίκια. Και σκεφτείτε, όλα αυτά τα λέει κάποιος σαν εμένα που ευτυχώς η συντριπτική πλειονότητα των σχολείων που λαμβάνω και η αντιμετώπιση της οποίας την χάνω σε όλα τα γήπεδα που πηγαίνω είναι παραπάνω από θετική. Είναι καλύτερη από όσο θα ευχόμουν στον εαυτό μου τον καιρό που ξεκινούσα να ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά. Χαίρομαι πολύ που μιλάω με φίλους όλων των ομάδων. Χαίρομαι πολύ που στο τέλος της ημέρας όλοι αναγνωρίζουν ότι ο στόχος μου είναι να εκφράζομαι για το ποδόσφαιρο, να μιλάω για το ποδόσφαιρο, να γίνομαι χρήσιμος σε σχέση με το ποδόσφαιρο και όχι να εκφράζω παεδικά αισθήματα, ούτε να παπαγαλίζω αυτό που μου είπε το αφεντικό μου. Η αφορμή για να κάνω αυτή την συζήτηση ήταν διάφορα σχόλια που διάβασα μετά από ένα κείμενο που έγραψα σχετικά με τον τρόπο που κινήθηκε ο αρχιδιαιτητής για να επιλέξει τον διαιτητή στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ρε μάγκες, τι ψάχνετε να βρείτε ποιος με έβαλε να το γράψω? Το μυαλό μου με έβαλε να το γράψω. Εγώ που σκέφτομαι ότι κάποιος που πληρώνεται ένα σωρό λεφτά και είναι αρχιδιαιτητής πρέπει να φροντίζει να κάνει έρευνα. Όπως εγώ κάνω έρευνα προτού γράψω οτιδήποτε, έτσι και αυτός προτού ορίσει έναν διαιτητή σε ένα ντέρμπι τέτοιας κρισιμότητας, πρέπει να ξέρει ότι να έχει ψάξει, να έχει βεβαιωθεί ότι καμία από τις δύο ομάδες δεν τραβάει κανένα μεγάλο ζόρι με αυτόν τον διαιτητή. Γι' αυτό πήραμε αρχιδιαιτητή, γι' αυτό φέρνουμε ξένους διαιτητές να παίρνουν σε αυτά τα μάτς. Για να βγάζουμε το δηλητήριο και να μένουμε στο ποδόσφαιρο. Άρα αυτό και μόνον αυτό επικοινώνησα. Αλλά προφανώς εσείς είστε μαθημένοι να λαμβάνετε πληροφορίες, σχόλια, απόψεις από ανθρώπους που εξυπηρετούν συμφέροντα. Αν θέλετε, καθαρίστε το δικό σας δηλητήριο. Μην το μεταδίδετε σε μένα. Προφανώς όλα αυτά θα μπορούσα να τα προσπερνώ αδιάφορα. Αλλά είμαι κάποιος που με νοιάζει και με νοιάζει για τους νεότερους, για τα μικρότερα παιδιά. Και κυρίως σε αυτά απευθύνομαι με αυτό το βίντεο. Θέλω να τους πω ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και ότι ευτυχώς υπάρχουν στην Ελλάδα, στα media, αρκετοί, δεν θα πω πάρα πολλοί, αλλά είναι αρκετοί αυτοί που λένε και γράφουν ότι τους λέει το κεφάλι τους και τίποτα παραπάνω. Μπορεί να είναι οπαδοί, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι τσάτσι. Ναι, τσάτσι υπάρχουν, προφανώς, και δεν είναι δική μου ευθύνη να τους βρω και να τους βάλω στην άκρη. Δεν είμαι η αστυνομία των media και δεν υπήρξα ποτέ και δεν ήθελα ποτέ να γίνω. Γι' αυτό και δεν έχω μπλέξει ποτέ με συνδικαλισμούς και τέτοια. Δική μου ευθύνη ήταν πάντα, τον καιρό που ήμουν διευθυντής σε ένα σωρό media, να επιλέγω δημοσιογράφους με τα δικά μου κριτήρια. Όμως δεν είμαι ούτε υπουργός αθλητικού τύπου, ούτε πρόεδρος στην ΕΣΥΑ. Και δεν θέλω και να γίνω. Υπάρχουν τσάτσι, προφανώς. Υπάρχουν μισθωτοί, μάλλον. Υπάρχουν φανατικοί ή αυτοί που πουλούν φτηνό παδιλίκι, προφανώς. Υπάρχουν ακραίοι, ναι. Μπορώ να κάνω κάτι για να τους χαμηλώσω τη φωνή, όχι. Μπορείς εσύ, για πλάκα. Αν σε νοιάζει, κάντο. Να είστε καλά.